Είναι νωρί το πρωί στο χωριό του Άγιο Βασίλη, στην άκρη του Αρκτικού κύκλου, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το Ροβανιέμι. Αυτή την εποχή ο ήλιο δεν ανατέλει πριν τι 11 το πρωί, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του να κάνουν τι τελευταίε προετοιμασίε για την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο ταχυδρομείο του χωριού, τα ξωτικά του Άγιο Βασίλη φορούν τι μάσκε του και μαζεύουν τα χιλιάδε γράμματα που έχουν φτάσει εκεί από όλο τον κόσμο. Τα παιδιά γράφουν φυσιολογικά πράγματα στα γράμματά τους. Για παράδειγμα, ζητούν παιχνίδια, ζητούν δεινόσαυρου και οι μονόκεροι είναι πολύ δημοφιλείς. Ευτυχώς είναι παιχνίδια δεινόσαυροι και μονόκεροι, γιατί διαφορετικά θα ήταν λίγο δύσκολο. Επίσης, ζητούν σετ χειροτεχνίας, επιτραπέζια και παιχνίδια. Όμως ζητούν και χρόνο με τους γονείς τους και εύχονται κάποια μέρα να μπορέσουν να ξαναδούν τους παππούδες τους. Αφού διαβάσει όλα τα γράμματα και πακετάρει όλα τα δώρα, ο Άγιος Βασίλης δίνει το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο μήνυμά του. Ζητά από τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με αυτούς που μπορεί να αισθάνονται μοναξιά την εορταστική περίοδο. Ο Άγιος Βασίλης, όπως και οι περισσότεροι, εύχεται τα Χριστούγεννα του 2021 να είναι πιο παραδοσιακά από τα φετινά.